Σελίς 325, Βασιλέον Α, πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Από τη σελίδα λοιπόν 325, Βασιλέον Α, Α Βασιλέον, πρώτο κεφάλαιο, Α κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Και ο βασιλεύς Δαβίδη το γέρον, προβεβικός στην ηλικία, και εσκέπαζον αυτόν με ημάτια πλην δεν εθερμένετο. Και είπον η δούλη αυτού προς αυτόν, ας ζητήσω σοι δια τον Κύριόν μου το βασιλέα, νεάνιδα παρθένα, δια να ίσταται έμπροσθεν του βασιλέως και να περιθάλπει αυτόν και να κοιμάται εις τον κόλπον αυτού, δια να θερμένει το Κύριός μου ο βασιλεύς. Και ζήτησαν εν πάση της ορίης του Ισραήλ νεάνιδα ωραίαν και έβρικαν την Αβισάγ τη Σουναμίτην και έφεραν αυτήν προς τον βασιλέα. Ήτο δε η νεάνης ωραία σφόδρα και περιέθαλπε τον βασιλέα και υπηρέτη αυτόν, πλην ο βασιλεύς δεν εγνώρισεν αυτήν. Τότε ο Αδωνίας, ο υιός της Αγκίθ, επήρθη εις σε αυτόν λέγον, «Εγώ θέλω βασιλεύση», και ετοίμασεν σε αυτόν αμάξας και υπέας και πεντήκοντα άνδρας, προτρέχοντας έμπροσθεν αυτού. Ο δε πατήρ αυτού δεν επίκραινε ποτέ αυτόν λέγον, «Δια της υπράτης ούτως», ήτο δε και ωραίος την όψην σφόδρα. Και η μήτηρ αυτού εγέννησεν αυτόν μετά τον Αβεσσαλόν. Και συνελάλησε μετά του Ιωάβ, ιού της Ερουίας, και μετά Αβιάθαρ του Ιερέως, και ούτε ακολουθήσαντες τον Αδωνίαν εβοήθουν αυτόν. Σαδόκ όμως ο ιερεύς, και Βεναΐας ο υιός του Ιεδαέ, και Νάθαν ο προφήτης, και Σιμεή και Ρεή, και οι δυνατοί του Δαβίδ δεν ήσαν μετά του Αδωνία. Και έσφαξεν ο Αδωνίας πρόβατα και βόας, και σιτευτά πλησίον της πέτρας του Ζω Ελέθ, ή της είναι πλησίον εν Ρογίλ, και κάλεσε πάντα στους αδελφούς αυτού και τους υιούς του βασιλέως και πάντα στους άνδρας του Ιούδα, τους δούλους του βασιλέως, τον Άθαν όμως τον προφήτην και τον Βεναΐαν και τους δυνατούς και Σολομώντα των αδελφών αυτού δεν εκάλεσε. Κι είπεν ο Νάθαν προς την Βυρσαβεέ, τη μητέρα του Σολομώντος, λέγον, «Δεν άκουσες ότι εβασίλευσεν Αδωνίας ο υιός της Αγκίθ και ο Κύριος ημών Δαβίδ δεν εξεύρει τούτο? Τώρα λοιπόν ελθέ να σου δώσω παρακαλώ συμβουλήν για να σώσει την ζωή σου και την ζωή του υιού σου Σολομώντος». Είπαγε και εισέλθε προς τον βασιλέα Δαβίδ και είπε προς αυτόν, «Κύριέ μου βασιλεύ, σύ δεν όμως εσύ στην δούλη σου λέγον, βεβαίως Σολομών ο υιός σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου μου. Γιατί λοιπόν εβασίλευσε ο Αδωνίας? Ιδού ενώ έτι εσύ λαλείς εκεί μετά του βασιλέως, εγώ θέλω ελθεί και εγώ κατόπιν σου και θέλω να πληρώσει τους λόγους σου». Και εισήλθεν η Βυρσαβεέ προς τον βασιλέα εις τον Κιντώνα, ήτο δε ο βασιλεύς γέρον σφόδρα. Και Αβισάγ η Σουναμίτης υπηρέτη τον βασιλέα. Και κύψασα η Βυρσαβεέ προσεκίνησε τον βασιλέα, και ο βασιλεύς είπε, «Τι έχεις?» Ιδέ είπε προς αυτόν, «Κύριέ μου, σοι όμως σας, εις Κύριον των Θεών σου προς τη δούλη σου, λέγον, βεβαίως ο Σολομών ο υιός σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου μου. Αλλά τώρα ιδού, ο Αδωνίας σε βασίλευσε και εσύ τώρα, Κύριέ μου βασιλεύ, δεν εξεύρεις τούτο. Και έσφαξε βόας και σιτευτά και πρόβατα εν αυθονία και κάλεσε πάντα στους υιούς του βασιλέως και Αβιάθαρτον ιερέα και Ιωάβ τον αρχιστράτηγον. Το δούλος όμως ο Λόντα δεν εκάλεσε. Αλλά εισέ, Κύριέ μου βασιλεύ, εισέ αποβλέπω συνειοφθαλμή παντός του Ισραήλ, δια να απαγγείλεις προς αυτούς τι θέλει καθίσει επί του θρόνου του Κυρίου μου του βασιλέως με ταυτόν. Ιδε μη, αφού ο Κυριός μου ο βασιλεύς κοιμηθεί μετά των πατέρων αυτού, εγώ και ο υιός μου Σολομών θέλουμε εν θεωρήστε πτέστε. Και ειδού ενώ αυτή η Ελάλη έτοιμετα του βασιλέως, ήρθεν και ο Νάθαν ο προφήτης και ανήγγυλαν προς τον βασιλέα λέγοντες, ειδού Νάθαν ο προφήτης. Και εισελθόν ενώπιον του βασιλέως προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού έως εδάφους.
Και είπε ο Νάθαν, Κύριε μου βασιλεύσαι, είπας. Ο Αδωνίας θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου μου. Διότι κατέβη σήμερον και έσφαξε βόας και στεφτά και πρόβατα εν αυθονία και κάλεσε πάντα στους ιούς του βασιλέως και τους στρατηγούς και αβιάθαρτον ιερέα. Και ειδού τρόγουσιν και πίνουσιν ενώπιον αυτού και λέγουσιν ζήτω βασιλεύς Αδωνίας. Εμέ δε το δούλο σου και Σαδόκ τον ιερέα και Βεναΐαν τον ιών του Ιωδαέ και Σολομώντα το δούλο σου δεν εκάλεσε. Παρά του Κυρίου μου του βασιλέως έγινε το πράγμα τούτο και δεν εφανέρωσε το δούλο σου τι θέλει καθίσει επί του θρόνου του Κυρίου μου του βασιλέως με ταυτόν. Και απεκρίθη ο βασιλεύς Δαβίδ και είπε «Καλέσετε έμι Βηθσαβεέ» και εισήλθεν ενώπιον του Κυρίου και στάθη έμπροσθεν του βασιλέως. Και όμως εν ο βασιλεύς και είπε «Ζή Κύριος, ως της ελύτρωσε την ψυχή μου εκ πάσης στενοχωρίας. Βεβαίως, καθώς όμως απροσέ, εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ λέγον ότι Σολομών ο Υιός θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει αντεμού επί του θρόνου μου, ούτω θέλω κάμει την ημέραν ταύτην. Τότε η Βησταβεδέ κύψασα κατά πρόσωπο νέος εδάφους, προσεκίνησε το βασιλέα και είπε «Ζήτω ο Κύριος μου ο βασιλεύς Δαβίδη στον αιώνα». Και είπε ο βασιλεύς Δαβίδ «Καλέσατε εμείς Σαδόκ τον ιερέα και Νάθαν τον προφήτη και Βεναΐαν τον ιών του Ιωδαέ και ήλθον ενώπιον του βασιλέως». Και είπε προς αυτός ο βασιλεύς «Λάβετε με θεαυτόν τους δούλους του Κυρίου σας και καθίσατε Σολομώντα τον Υιόν μου επί τον ημίωνόν μου και καταβιβάσατε αυτόν εις γιόν. Και ας χρήσουσιν αυτόν εκεί Σαδόκο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης βασιλέα επί τον Ισραήλ. Και σαλπίσατε διε της Σάλπικος και είπατε «Ζήτω ο βασιλεύς Σολομών». Τότε θέλετε να δει κατόπιν αυτού δια να έλθει και να καθίσει επί του θρόνου μου και αυτός θέλει βασιλεύσει αντεμού και αυτόν προσέταξε να είναι ηγεμόν επί τον Ισραήλ και επί τον Ιούδα. Και απεκρίθη Βεναΐας ο Υιός του Ιωδαέ προς βασιλέα και είπεν «Αμήν, ούτως ας επικυρώσει Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου του βασιλέως. Καθώς εστάθη ο Κύριος μετά του Κυρίου μου βασιλέως, ούτω να είναι και μετά του Σολομώντος και να μεγαλύνει τον θρόνο αυτού υπέρ τον θρόνο του Κυρίου μου του βασιλέως». Τότε κατέβη Σαδόκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης και Βεναΐας ο Υιός του Ιωδαέ και Χερεθέοι και Υφελεθέοι και κάθισαν τον Σολομώντα επί την ημίωνον του βασιλέως Δαβίδ και έφερον αυτόν εις γιών και έλαβεν ο Σαδόκ ο ιερεύς το κέρας του ελαίου εκ της σκηνής και έχρισε το Σολομώντα. Και εσάλπισαν δια της Σάλπικος και είπε πας ο λαός ζήτω βασιλεύς Σολομών. Και ανέβη πας ο λαός κατόπιν αυτού και έπαιζεν ο λαός αυλούς και εφραίνετο εφροσύνην μεγάλην και η γη εσχίζετο εκ των φωνών αυτών. Αμήν. Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου ο εκλεκτός του Θεού, Δαβίδ, τον οποίον έψαξε ο Θεός με μεγάλη προσοχή να βρει ανάμεσα στο λαό Ισραήλ έναν άντρα που να είναι κατά την καρδία του Θεού, ώστε να χρήσει ο Θεός αυτόν βασιλέα στο λαό του και να δημιουργήσει βασιλεία πάνω στην οποία θα καθίσει βασιλεύς των βασιλέων ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας και να δημιουργήσει βασιλεία η οποία δεν θα έχει τέλος εις τους αιώνες των αιώνων. Αλλά πράγματι εχρίστη ο Δαβίδ βασιλεύς, αλλά πέρασαν τα χρόνια και τώρα ήρθε ο καιρός που πρέπει να χρηστεί ο διάδοχος του Σολομώντα βασιλιάς. Και μάλιστα με μία ιδιαίτερη ευθύνη και μία ιδιαίτερη αποστολή να οικοδομήσει οίκον
στο όνομα του Κυρίου, μοναδικό οίκο σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, οίκον Θεού, όπου θα κατοικεί ο ίδιος ο Θεός και θα συνομιλεί μετά των ανθρώπων. Φοβερή η αποστολή που είχε ο Δαβίδ, θα τολμούσα σαν άνθρωπος να πω, φοβερότερη η αποστολή που είχε ο διάδοχος του Σολομώντα, για τον οποίον όταν ο Δαβίδ, ενώ ακόμη ήταν ο βασιλιάς δυνατός και ο Θεός τον είχε ελευθερώσει από όλους τους εχθρούς του, σκέφτηκε ότι πρέπει να οικοδομήσει ο Δαβίδ οίκον εις τον Θεόν, και ο Νάθαν συμφώνησε με την ευλογημένη αυτή επιθυμία και σκέψη να οικοδομηθεί οίκος στο όνομα του Κυρίου στο λαό Ισραήλ, όπου θα είναι δυνατόν ο Θεός να συναντάει τους ανθρώπους του λαού του και οι άνθρωποι του λαού του να συναντάνε το Θεό. Συμφώνησε και ο Νάθαν ο προφήτης σαν άνθρωπος με τον Δαβίδ, αλλά ο Θεός είχε άλλη άποψη και επισκέφθηκε τον Νάθαν και έδωσε λόγο Θεού, λόγω Πνεύματος Αγίου, λόγω δυνάμεως εις τον Νάθαν για λογαριασμό του Δαβίδ, λέγοντας «Δεν θα οικοδομήσεις εσύ εικόν, γιατί είσαι ανήρ αιμάτων και πολέμου, αλλά θα γεννηθεί σε σένα Υιός, ο οποίος θα είναι Υιός αναπαύσεως, και θα αναπαύσω αυτόν από πάντων των εχθρών αυτών, κύκλο αυτού, Σολομών θα είναι το όνομά του», που σημαίνει ειρηνικός, «διότι στις ημέρες αυτού θα δώσω ειρήνη και ησυχία σε όλων των Ισραήλ». Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα μεγάλο μυστικό του Θεού. Όταν οικοδομεί ο Θεός οίκον μέγα, παντού υπάρχει ειρήνη για να είναι δυνατό να οικοδομηθεί κατά το λόγο του και κατά το θέλημά του. Όπως οικοδόμησε το ναό ο Θεός δια του Σολομώντος εκείνη την εποχή, δίδοντας απεριόριστη ειρήνη στη γη, έτσι και οικοδόμησε ο Θεός τον οίκον του, που είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, αυτή που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας στα πρώτα χρόνια, σε απόλυτη ειρήνη, με την περίφημη ειρήνη που επέβαλαν οι Ρωμαίοι, την Pax Romana, όπου δεν υπήρχε εμπόδιο στο να οικοδομηθεί από τον ίδιο τον Θεό η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και πιστεύουμε ότι και στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία ο ίδιος νόμος πνευματικός θα ισχύσει, όταν ο Θεός θα οικοδομήσει στις έσχατες ημέρες οίκον μέγαν, όπου τον οποίον θα γεμίσει, εφόσον βεβαίως είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, αυτή η Εκκλησία που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Έτσι ο Θεός είχε προφητεύσει, είχε αποκαλύψει, είχε φανερώσει στο Δαβίδ ποιος θα είναι ο διάδοχός του, αυτός που θα γεννηθεί και το όνομά του θα είναι Σολομών, και με αποστολή φοβερή, γιατί θα οικοδομήσει οίκον έργων μέγα, οίκον Θεού, πάνω στον οποίο θα βασιλεύει ο ίδιος ο Θεός. Και αυτός ο οίκος είναι ο μοναδικός οίκος μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που οικοδόμησε ο Θεός με απόλυτα τέλειο σχεδιασμό ιδίου, και από τον άνθρωπο που ο Θεός είχε εκλέξει, τον Σολομώντα, και με όλα τα υλικά που αυθόνος ο Θεός είχε προμηθεύσει και στον Δαβίδ και στον Σολομώντα, και με ανθρώπους επιστήμονες και τέλειους στη γνώση, τους οποίους και ο Θεός πάλι είχε προμηθεύσει στον Σολομώντα. Το έργο του Θεού είναι τέλειο όταν έρχεται ο χρόνος και ο καιρός που ο Θεός έχει επιλέξει
και ο Θεός έχει βρει τους ανθρώπους για να οικοδομήσει τον οίκον του και τον ναό του. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού, το αποκεκαλυμμένο στο Δαβίδ. Αυτή ήταν και η απόφαση του Δαβίδ, ο οποίος έπρατε πάντα τα θελήματα του Θεού. Γι' αυτό και όταν γεννήθη ο γιος εκ της Βηρσαβεέ, τον ονόμασε Σολομώντα κατά το όνομα που ο Θεός του αποκάλυψε, που σημαίνει ειρηνικός, και μάλιστα ορκίστηκε και στη Βηρσαβεέ ότι ο γιος της θα είναι αυτός ο οποίος θα βασιλεύσει μετά από αυτόν. Αυτή ήταν η άποψη του Θεού, αυτή ήταν η φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου, αυτή ήταν η γνώμη του Δαβίδ και όλα και τα πάντα ήταν έτοιμα. Όμως, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα σοβαρότατο. Ο Αδωνίας, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος και ο πρώτος υιός του Δαβίδ, αφού οι πριν από αυτόν Αμνών, Χιλεάβ και Αβεσσαλόμ απέθαναν, σκέφτηκε από μόνος του, με έπαρση καρδίας, με λογικότατο επιχείρημα, ότι είναι ο εναπομείνας πρωτότοκος, ότι αυτός πρέπει να βασιλεύσει και αποφάσισε ο ίδιος να γίνει βασιλιάς. Πολύ σοβαρή απόφαση. Ξαναλέω, σε λογικότατα στηριγμένη επιχειρήματα και μάλιστα με βάση και το θέλημα του Θεού. Ο πρωτότοκος είναι αυτός που συνεχίζει το έργο του Πατρός. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τα επιχειρήματά μας όσο και λογικά να είναι, γιατί το έργο του Θεού δεν στηρίζεται στη λογική μας. Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τα συναισθήματα που τρέφουμε για τον εαυτό μας, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπερηφάνεια, και ούτε είναι η ικανότητα και η εξυπνάδα μας που χρησιμοποιούμε για να επιτύχουμε των σχεδίων μας. Και εδώ να επιμείνω λίγο. Μην κάνεις σχέδια, αδερφέ. Δεν θα σου βγουν σε καλό. Είναι βέβαιον ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει και έχει βουλές αγαθές και σχέδια καλά για όλους μας. Αντί λοιπόν να σχεδιάζεις εσύ τι θα κάνεις, πήγαινε στο Θεό να σου αποκαλύψει τι Αυτός έχει σχεδιάσει για σένα και που Αυτός θα κάνει. Γιατί όσα σχέδια και αν κάνεις, με πρόθεση να τα πετύχεις, σε αδιέξοδος θα βρεθείς και σε αποτυχίες μεγάλες. Ο άνθρωπος του Θεού δεν στηρίζεται στα σχέδιά του, γνωρίζοντας με αποκάλυψη μέσα από το Λόγο του Θεού ότι οι βουλές του ανθρώπου ποτέ δεν είναι βουλές του Θεού. Και η οδή του ανθρώπου, τα σχέδια του ανθρώπου, οι αποφάσεις του ανθρώπου ποτέ δεν είναι αποφάσεις Θεού. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου η πορεία της ζωής μας να είναι στα χέρια του Θεού και να περπατάμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, ώστε να απολαμβάνουμε απολύτως τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού και την ευλογία και τη δόξα του Θεού, είναι άμεσα να καταδικάσουμε και να αποκηρύξουμε κάθε σχέδιο που έχει δημιουργηθεί από την επιθυμία μας ή από τη λογική μας, και όχι μια φορά, πάντοτε, κάθε σχέδιο το οποίο δημιουργείται επειδή έτσι μας αρέσει, επειδή έτσι θέλουμε ή επειδή έτσι νομίζουμε, γνωρίζοντας με τα βεβαιότητος ότι η αποτυχία θα είναι απόλυτος και πλήρης. Απόλυτος. Μην στηριχτείς ποτέ, επιδιώκοντας να πραγματοποιήσεις αυτό που σ' αρέσει, αυτό που θέλεις και αυτό που νομίζεις, στα λογικά σου επιχειρήματα και στις δικές σου δυνάμεις.
στις δικές σου δυνατότητες. Όπως έκανε ο Αδωνίας, ο οποίος είχε ένα σοβαρότατο επιχείρημα ότι είναι πρωτότοκος και σκέφτηκε πώς θα γίνω βασιλιάς εγώ που πρέπει να γίνω βασιλιάς, γιατί έτσι εγώ νομίζω, έτσι θέλω και έτσι μ' αρέσει, και βρήκε τη λύση. Θα με βοηθήσει ο αρχιστράτηγος ο Ιωάβ, για τον οποίο μάλιστα ο Θεός είχε πει ότι είναι Υιός Ανομίας, και θα με στηρίξει ο αρχιερέας Αβιάθαρ, χωρίς να λάβει υπόψη του ότι ήταν απόγονος του Ηλί, για τους οποίους ο Θεός είχε μιλήσει περί καταστροφής. Στηρίχθηκε σε δύο ανθρώπους, επειδή νόμιζε ότι είναι οι ισχυροί του λαού Ισραήλ, στον Ιωάβ σαν αρχιστράτηγο και στον Αβιάθαρ σαν αρχιερέα, και πίστεψε ότι θα τα καταφέρει, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Θεώρησε ότι μπορεί ο Ιωάβ να τον κάνει βασιλιά και ο Αβιάθαρ να τον χρήσει βασιλιά. Δεν λογάριασε το Θεό και δεν λογάριασε και το Δαβίδ, που για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να παίρνουμε αποφάσεις χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τον παντοδύναμο Θεό, το θέλημά Του, και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τη χάρη και το έλεος του Χριστού, του Βασιλιά μας. Αδερφοί αγαπητοί, θα τολμούσα να πω έτσι πως το λέει ο Θεός, κίνδυνος θάνατος, προσοχή. Το ξαναλέω, κίνδυνος θάνατος, προσοχή. Μην περιμένεις να σε κάνουν άνθρωποι, μην περιμένεις να γίνεις αυτό που θέλεις. Δεν περιμένεις να κάνεις αυτό που επιθυμείς. Δεν θα γίνει ποτέ. Η άποψη του Θεού είναι απόλυτος και ο λόγος του Θεού είναι καταλυτικός. Ποτέ. Ποτέ. Κίνδυνος θάνατος. Και δεν είναι μόνο ότι δεν θα γίνεις. Το σημαντικό είναι όχι ότι θα αποτύχεις. Το σημαντικό είναι ότι θα ονειδιστείς και αν δεν μετανοήσεις έγκαιρα θα απολεστείς. Γι' αυτό ο Θεός λέει κίνδυνος θάνατος, προσοχή. Ο Αδωνίας δεν τα έλαβε υπόψη του αυτά. Βέβαια, δόξα στο Θεό, γιατί αυτά όλα είναι γραμμένα για τη δική μας διδασκαλία, για τη δική μας διόρθωση, για τη δική μας εκπαίδευση. Γιατί ο Αδωνίας, και ο πιο όμορφος ήταν και πιο αγαπητός ήταν και πρωτότοκος ήταν, και όλα ήταν με το μέρος του, εκτός από το Θεό και το δούλο του το Δαβίδ. Πού είναι το σημαντικότερο? Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν νομίζεις ότι πρέπει ή τι νομίζεις ότι πρέπει. Το σημαντικό είναι τι θέλει ο Θεός. Τι έχει πει ο Θεός. Τι θα πει ο Θεός. Και ο βασιλιάς μας, ο Ιησούς Χριστός. Γιατί μόνο ότι έχει πει ο Θεός θα γίνει, έστω και αν κάνεις οποιασδήποτε προσπάθειες, έστω και αν χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε μέσα, μην θελήσεις να σε βοηθήσει άνθρωπος, μην ζητήσεις υποστήριξη και βοήθεια από ανθρώπους, θα απογοητευτείς, όποιος και να είναι αυτός, θα απελπιστείς, θα ονειδιστείς, θα ταλαιπωρηθείς. Μόνο ο Θεός μπορεί να είναι αληθινά βοηθός σου, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και να μην ξεχνάμε ποτέ, ουχή δια δυνάμεως ουδέ δια ισχύος, μόνο δια του Πνεύματος του Κυρίου των δυνάμεων μπορούμε. Μόνο.
Το μόνο κακό του Αδωνία ήταν ότι επήρθε η καρδιά του. Και αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Πόσες φορές στη ζωή μας δεν έχει επαρθεί η καρδιά μας για μικρά ή για λίγο μεγαλύτερα πράγματα. Αλλά βρίσκουμε χάρη από το Θεό, γιατί μας βοηθάει να καταλάβουμε, να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε. Δόξα να έχει ο Θεός. Ο Αδωνίας όμως έκανε και ένα πολύ σοβαρό λάθος. Έκανε κρίσεις. Αποφάσισε για να γίνει βασιλιάς ποιος να φωνάξει και ποιος να μην φωνάξει. Και απέρριψε ο Θεός να μας φυλάει. Ο Λόγος του Θεού λέει προσδέχεστε αλλήλους, όλους. Όλους θα τους προσδέχεσαι. Και τους μεγάλους και τους μικρούς. Και τους σπουδαίους και τους ασήμαντους. Να μην ξεχνάμε, τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός. Τα ασθενή του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός. Τα αγενή του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός. Και ο Θεός έτσι εφάνει αρεστό στους οφθαλμούς του, να αποκαλύψει τα μεγαλεία του και τα μυστήριά του στα μωρά του κόσμου τούτου. Και όχι σε αυτούς που εμείς νομίζουμε. Και έτσι απέρριψε τον Νάθαν τον προφήτη. Γιατί δεν ήταν δικός του. Αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε ποιοι είναι οι δικοί μας? Αυτοί, είναι του Χριστού. Αυτοί που είναι του Χριστού. Όλοι. Δεν είναι αυτοί που με συμπαθούν ή συμπαθώ. Αυτό θα με οδηγήσει το ελάχιστο σε αδιέξοδα. Δικοί μας είναι αυτοί που φέρνουν το όνομα του Χριστού. Αδύναμοι, δεν πειράζει. Αγενείς, καλύτερα. Ελάχιστοι, πίσω από αυτούς κρύβεται ο ίδιος ο Χριστός. Μην κάνεις διαχωρισμό, γιατί γίνεσαι κριτής και παίρνεις τη θέση του κριτού. Άνοιξε την αγκαλιά σου και προσδέξου άπαντες, όπως μας προσδέχεται ο Χριστός. Όπως προσδέχεται ο Χριστός εμένα, ο Θεός μου λέει στο Λόγο Του να προσδέχομαι εγώ όλους. Ο Αδωνίας έκανε και αυτό το λάθος. Έκανε κρίση. Εσένα ναι, εσένα όχι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Αυτά είναι ωραία σημεία να καταλαβαίνουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ψυχή μας. Ποια είναι η πνευματική μας κατάσταση. Δεν εκλέγουμε κατά χάριν, εκλέγουμε με οδηγία Θεού. Μετά από αυτά τα λάθη δεν υπήρχε καμία πιθανότης ο Αδωνίας να πάει καλά. Και τα πράγματα ήρθαν έτσι, που πάρα πολύ εύκολα. Ο Νάθαν διήγηρε την Βηρσαβέ, πήγε στο Δαβίδ, του είπε τι είχε υποσχεθεί και ορκιστεί ο Δαβίδ, πήγε και ο Νάθαν και πάρα πολύ εύκολα ο Θεός έκανε το θέλημά του, γιατί τελικά αυτό θα γινόταν ο κόσμος να χαλάσει. Τούμπες να κάνει ο Αδωνίας, αυτό θα γινότανε, το θέλημα του Θεού. Ό,τι και να κάνει ο αρχιστράτηγος Ιωάβ, θα γίνει το θέλημα του Θεού. Ό,τι και να κάνει ο Αβιάθαρ, το θέλημα του Θεού θα γίνει. Ό,τι και να κάνεις, το θέλημα του Θεού θα γίνει. Μας συμφέρει, αδερφοί, να ψάχνουμε από το Θεό, να μαθαίνουμε το θέλημά Του για να περπατάμε στα ίχνη του Χριστού. Και θα είμαστε πάντοτε, να το πω ανθρώπινα και ανόητα, επιτυχημένοι. Να το πω πνευματικά, ευάρεστοι στο Θεό. Θα έχουμε πάντοτε την εύνοια του Θεού. Και επαναλαμβάνω μια φορά ακόμη. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα στη ζωή σου, αδερφέ μου, όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, μικρός, μεγάλος, σπουδαίος, ασήμαντος, μωρός, μορφωμένος, επιστήμων,
ό,τι και να είσαι, δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα στη ζωή σου από το να έχεις την εύνοια του Θεού. Την εύνοια του Θεού. Και ο Θεός αναρωτιέται και λέει, «Στι να θέλω επιβλέψει ώστε να η εύνοιά μου να πέσει επάνω του?» Και ο απαντάει ο ίδιος ο Θεός. Σε αυτόν που το πνεύμα του είναι πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, όχι στον υπερήφανο. Σε αυτόν που η καρδιά του είναι καρδιά συντετριμένου ανθρώπου. Σε αυτόν που τρέμει στο λόγο του Θεού και ποτέ δεν αφήνεται να πλανηθεί από το διάβολο. Και δεν μπορεί να τον πλανήσει ο διάβολος εφόσον έχει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμει στο λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί σε αυτόν διδάσκαλός του και καθηγητής του είναι μόνο ο Χριστός. Και απολαμβάνει και την πατρική αγάπη του παντοδύναμου Θεού. Την απολαμβάνει. Έχοντας εξασφαλισμένη την εύνοια του Θεού. Και δεν παραξενεύεται, ούτε θυμώνει, ούτε τα βάζει με κανέναν αν κάτι δεν πάει έτσι πως το έχει σκεφτεί. Γιατί ξέρει ότι τίποτα στη ζωή μας δεν θα πάει έτσι πως το έχουμε σκεφτεί και το έχουμε προγραμματίσει. Τίποτα. Γιατί οι βουλές μας δεν είναι βουλές του Θεού. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός έχει πολύ μεγαλύτερη σοφία και απόλυτη αγάπη να φροντίζει όχι για το καλό μας έτσι πως εμείς το νομίζουμε, αλλά για να κάνει υπερπάντα όσα εμείς νοούμε ή ζητούμε, αλλά κατά τη δύναμη του Θεού που ενεργείται μέσα μας. Και πότε ο Θεός είναι δυνατός στη ζωή μας? Όταν εμείς έχουμε αντιληφθεί ότι είμαστε αδύνατοι και το ομολογούμε και καυχόμεθα, δεν κρύβουμε, καυχόμεθα στις αδυναμίες μας. Κρύβουμε αυτά τα καλά που έχουμε κάνει, γιατί ξέρουμε δεν είναι δικά μας, είναι του Κυρίου. Καυχόμεθα στα λάθη μας, στις αδυναμίες μας, στις ταλαιπωρίες μας, για να βλέπουμε το Θεό παντοδύναμο στη ζωή μας. Αμήν.